Firstly, I want to congratulate our hosts, Pami, on an inspiring and I hope successful 10th Congress. You can tell whether a trade union meeting is about class struggle or class compromise by the character of the discussions and what we were privileged to hear earlier today from speaker after speaker was that the class struggle is alive in Greece and that Pami is leading it. I want to use the small amount of time available to me wisely because we saw from the interventions earlier that Οι Έλληνες σύντροφοι είναι πολύ πειθαρχημένοι και δεν μιλάνε παραπάνω. We're living in a period of general capitalist crisis. Real economic growth in the G7 capitalist economies. Στις χώρες των G7 έχει σταματήσει ακόμα και πριν από την κρίση του 2008 και 2009. Οι δημόσιες υπηρεσίες στην Ευρώπη και στην Ελλάδα έχουν τελείως έχουν τελείως χάσει χρηματοδότηση όπως η πολιτική της ακολουθώντας την πολιτική and imperialist state terrorism have spread from Afghanistan to Iraq to Libya. Οι πόλεμοι στο Ιράκ, στη Λιβύη, στην Ουκρανία, στην Ιεμένη. Και επίσης ο πόλεμος στο Σουδάν, αυτά δεν είναι σημάδια ενός καπιταλισμού που αναπτύσσεται, αυτά είναι συμπτώματα ενός κόσμου σε κρίση, από το οποίο ο καπιταλισμός δεν έχει έξοδο και όλος ο δυτικός κόσμος, οι μισθοί και οι συντάξεις είναι δέχονται επίθεση και από τις ιδιωτικοποιήσεις και βλέπουμε και με τα προηγούμενα στοιχεία ότι υπάρχουν αύξηση στις τιμές και από, τις κεντρικές τράπεζες. Η οργάνωση της εργατικής τάξης έχει μια κύρια ευθύνη να ενώσει το μέτωπο των λαϊκών στρωμάτων και των εργαζόμενων εναντίον των μονοπωλίων και των τραπεζών. Στην Βρετανία η αληθινή οικονομία είναι σε ύφεση, αλλά οι τράπεζες όπως Lloyds, ABC, Barclays έχουν ρεκόρ κερδών το 2023. 44,2 εκατομμύρια λίρες, δισεκατομμύρια λίρες, 42% από το προηγούμενο έτος. Η HSBC από το Hong Kong, που έχει μια ματωμένη ιστορία από τον Βρετανικό Ιμπεριαλισμό, έχει 78% άνοδο of global interest rate increases. And let's just remember that those interest rate increases by central banks in 2023 were necessary, we were told. Και μας είπανε ότι είναι απαραίτητο γιατί οι μισθοί, υπάρχει κίνδυνος οι μισθοί να πάνε πάνω από τον πληθωρισμό και ότι αν αυξήσουμε τους μισθούς θα σημαίνει θα αυξήσει και ο πληθωρισμός και αυτό είναι κίνδυνος. Having been liberated against its will from the shackles of the EU with the popular Brexit vote, which they fear. Και η Βρετανία έχει υποτίθεται απελευθερωθεί από την Ευρωπαϊκή, από τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά τώρα είναι οι μαριονέτες της Ευρωπαϊκής Προεδρίας. To be imperialism's lapdogs. Britain has the lowest productivity and the lowest domestic capital investment of all of the G7 economies. British employers are addicted to cheap labour and deregulated employment. In 2021, they emerged
from the COVID-19 pandemic. Το 2024 βγήκαν από την πανδημία με ένα σχέδιο να κόψουν τους μισθούς σε μεγάλες εταιρείες της Βρετανίας κατά 25% με μια πολιτική την οποία λένε απολύστε και ξαναπροσλαμβάνετε. In the form of strikes, starting with the most exploited workers, cleaners, working for outsourced agencies. Και ξεκινάνε από τους συνδικαλιστές και από τις καθαρίστριες και τους τα δίνουν όλα αυτά σε εργολάβους και οι οποίοι πέσαν πραγματικούς μείωση μισθών. Το 2022 και το 2023 οδήγησαν στο μεγαλύτερο βαθμό στις μεγαλύτερες μέρες που χάθηκαν λόγω απεργίας τα τελευταία 35 χρόνια και ξεκίνησε με το δικό μου συνδικάτο που κάλεσε σε γενική απεργία και η οποία εξαπλώθηκε σε όλο τον δημόσιο τομέα μεταφορών, τηλεπικοινωνίες, στα λιμάνια, πυροσβέστες, κρατικοί υπάλληλοι, νοσοκόμες και γιατροί. Και στη δική μου χώρα οι απεργίες είχαν γίνει τέτοιες απεργίες από το 1978 τα τελευταία 45 χρόνια. Η Βρετανική κυβέρνηση το 2023 ήθελε να απαγορεύσει όλες τις απεργίες όσον αφορά τους πυροσβέστες και στην εκπαίδευση, στην υγεία και τη φύλαξη των συνόρων. Προσπάθησαν να απαγορεύσουν τις διαδηλώσεις και τις διαδηλώσεις που είχαν ως ζήτημα την ελευθερία στην Παλαιστίνη και τους αποκάλεσαν τρομοκράτες. Αυτό το χρόνο reducing the main party of British imperialism to a rump. Their replacement, the Labour government, is trying και τώρα η κυβέρνηση των εργατικών αποτυγχάνει να συνεχίσει την υπεριαλιστική πολιτική με το να συνεχίζει να υποστηρίζει τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτή η παλιά συνταγή του σοσιαλοϊμπεριαλισμού φυσικά θέλει συνεργάτες με τα συνδικάτα και πρέπει να τους εκθέσουμε και να τους απομονώσουμε αυτούς τους συνεργάτες. Πρέπει να έχουμε αυτή την ευκαιρία να συνεργαστούμε με το ΠΑΜΕ και με τα όλα ταξικά συνδικάτα και να εκθέσουμε το σοσιαλο υπεριαλισμό και να χτίσουμε το μέτωπο εναντίον της λιτότητας του φασισμού, του ρατσισμού. Ζήτω η Παλαιστίνη, ζήτω το ΠΑΜΕ.